Να γίνει κατάσκηση του χώρου τη Κιάνη Ακτισπέγευση και του Κυπροθεάτρου. Κοιτάξτε, αυτά είναι οπωσδήποτε κανένα λογικό και τέτοιο δεν πάρει σε τέτοια πράγματα. Έτσι. Αυτά είναι οπωσδήποτε ένα παράλογο που μπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε ενέργεια. Έτσι. Τη στιγμή όμως που δίνεται ευκαιρία να αποπληρωθεί μέσα αυτέ τι ενέργειε, θα σκεφτούμε στα δικαστήρια. Δεν είναι έτσι μπορεί να γίνει. Έτσι, ναι, έτσι. Θα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα με δικαστικού αγώνε κτλ. Η δουλειά είναι να μην φτάσουμε σε τέτοια πράγματα, να λυθεί το θέμα με αυτά. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβασμό, καλό συμβασμό, να πάρουν ο κόσμο. Εμεί αναγνωρίζουμε τι υποχρεώσει του Δήμου, έτσι, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε όλη και την κατάσταση που είναι. Και το δημόσιο σήμερα, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Όταν κόβουν συντάξεις, μισθούς, όταν κόβει εφάπαξ, πληρωμένα χρήματα κλπ. Επειδή ακούμε για κατασχέσεις γι' αυτό. Οι κατασχέσεις. Ό,τι κάνω πράγμα είναι. Κάτι παράλογες κατασχέσεις που υπάρχουν πράγματι και πάνουν σε κατασχέσεις. Είχαμε μια δικαστική απόφαση που πήγε άλλο, έκανε δέσμευση, όχι κατάσχεση, στα χρήματα τη πρόνοια. Αυτά είναι απαράδεκτα. Που πέρα ο άλλος περιμένει να πάρει το Δήμο. Ο Δήμος μας δεν έχει χρήματα. Αν έχει διαθέσιμα, δεν υπάρχει. Αν έχει έστω και ένα ευρώ διαθέσιμο, δεν είναι σωστό. Ήταν να αποδοθεί σε αυτό που οφείλουμε. Δεν ήταν για μας, δεν έπρεπε να μείνει στο ταμείο. Πρέπει να αποδοθεί εκεί που ήταν. Πρέπει εμείς να σταθούμε όρθιοι και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ έτσι λειτουργώ και έτσι λειτουργούσα. Αλλά και οι υποχρεώσεις θα μου πείτε γιατί είναι τόσο πολλές. Αυτό έχω μαζευτεί από χρόνια. Να ρωτήσω πάλι κάτι σε αυτό το θέμα πάλι. Από προηγούμενος δημάρχος, γιατί ναι. Έχει καταγγελθεί αυτό το πράγμα, υπήρξαν αναθέσεις χωρίς αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τελικά. Υπήρχαν και τέτοια. Αυτό είναι νόμιμο. Κοιτάξτε, κανονικά. Νομότυπο δεν είναι. Δεν είναι νομότυπο. Κοιτάξτε, κάνει κάτι ο Δήμος από αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όλες οι ισιοφυλές τελικά τις πληρώνουν οι δημότες. Ναι, οπωσδήποτε. Να ξέρετε, κανένας δημάρχος δεν πληρώνει τίποτα. Ό,τι πληρώνει ένας απλός πολίτης πληρώνει και ο Δήμαρχος. Από εκεί πέρα όμως ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη. Τη στιγμή που του εμπιστεύτηκε αυτό το αξίωμα η τοπική κοινωνία, θα πρέπει ο Δήμαρχος να σέβεται και το τελευταίο ευρώ. Γιατί το τελευταίο, δεν μπορεί ένας συνταξιούχος με 300 ευρώ να καταβάλει τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και ο Δήμαρχος να κάνει μικροπολιτική. Για μένα αυτά δεν με αγγίζουν, ουδέποτε έκανα, ούτε πρόκειται να κάνω μικροπολιτική. Προσπαθώ να σταθώ και να εξυπηρετήσω τους δημότες. Έτσι, δώσαμε βαρύτητα στην καθημερινότητα, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν μπορεί τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε την αγροτική ουτοπία, τη δημοτική ουτοπία, πρέπει να φτιάξουμε τα σχολεία. Κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλα και για τα σχολεία, για τα έργα που ανέφερα. Αποδώσαμε ξανά το σχολείο του Μίτκα, που ήταν άκρως επικίνδυνο, καθόταν σε ένα κλουβί για τα παιδιά. Αλλάξαμε όλη τη στέγη στο δεύτερο, 450 τετραγωνικά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, δίνουμε μάχες κάθε μέρα. Άλλο που ο κόσμος, αν δεν θέλουν, δεν φαίνονται κτλ. Εμάς μας νοιάζει και μας ενδιαφέρει πρώτα-πρώτα στα παιδιά μας, στα σχολεία, να είναι ό,τι το καλύτερο να προσφέρουμε και όσον αφορά το χώρο και όσον αφορά την εκπαίδευση. Και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα πρέπει να δρομολογηθούν, να μπουν προτεραιότητες, να υπάρχει μια ιεράρχηση στα προβλήματα και να δώσουμε στόχους. Τι θέλουμε. Θέλουμε τι ανάπτυξη. Η Πρέβεζα, όπως ξέρετε, είναι ένας τόπος τουριστικός που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στον τουρισμό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τέτοια πράγματα. Η κύρια πηγή σήμερα του τουρισμού είναι. Τουρισμό θέλουμε, πόσους μήνες. Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα θέλουμε τουρισμό για 45 μέρες ή θέλουμε ένα τουρισμό αφού έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και θα πρέπει, γιατί εμπλέκονται πολλοί φορείς, δεν είναι ο Δήμος, είναι και η πολιτεία. Είναι και άλλοι φορείς της πολιτείας, αλλά είναι και οι επαγγελματίες. Όλοι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Πρέβεζα έχει προϋποθέσεις. Τι τουρισμό θέλει, 45 ημερών ή 5 μήνες. Εμείς θέλουμε 12 μήνες το χρόνο. Έχει εκείνες τις προϋποθέσεις η Πρέβεζα. Η Πρέβεζα είναι εδώ κοντά. Εμείς λέμε στον κόσμο να έρθουν στην Πρέβεζα και μέσα από την Πρέβεζα, αυτό είπαμε και στην Έκθεση Θεσσαλονίκη, να γνωρίσουν και την Ήπειρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Και την Κέρκυρα και τη Λευκάδα που είναι κοντά άλλες περιοχές. Είναι πολύ κοντά με την υποθαλάσσια ζεύξη, είναι πολύ κοντά τώρα να πάμε κάποιος να επισκεφθεί τη Λευκάδα ή την Ετωλοκανανία και από εδώ μπορεί να κάνει μερίσεις εκδρομές να επισκεφθεί την Πάργα, την Άρτα, τα Γιάννενα κτλ. Εμείς θέλουμε ένα τέτοιο τουρισμό, αλλά θα πρέπει όμως όλοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε και ένα θαλάσσιο τουρισμό,
Εμείς είπαμε και είμαστε ξεκάθαροι, θέλουμε να έχουμε μία μαρίνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οργανωμένο θαλάσσιο τουρισμό χωρίς να έχουμε μαρίνα. Πρόσφατα επισκέφθηκα πριν λίγες μέρες στην Κέρκυρα και με τον Δήμαρχο. Πήγαμε στην. Έχει μια τεράστια μαρίνα που δέχεται 3.000 σκάφη και ήταν γεμάτη. Θα πρέπει να πάμε σε ένα οργανωμένο θαλάσσιο τουρισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι το λέμε. Ανεξάρτητα από εκεί πέρα όμως ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με νομιμότητα, διαφάνεια και πρέπει πάνω απ' όλα να προέχει το δημόσιο συμφέρον. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Πάμε. Ό,τι θέλετε. Εγώ θυμάμαι να σα ρωτήσω κάτι. Σας συνοδεύει η φήμη του καλού ανθρώπου. Υπάρχει, έτσι λέει ο κόσμος. Για να το λέει κάτι θα ξέρει. Σας αρκεί αυτός ο χαρακτηρισμός ή θέλετε και τη φήμη του καλού δημάρχου? Κοιτάξτε να δείτε, πάνω απ' όλα προέχει σήμερα η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που έχει τέτοια συναισθήματα απέναντι στον άνθρωπό του, οπωσδήποτε και έναν δήμαρχο θα τον έρθει και ένας δήμαρχος πετυχημένος, καλός. Σας είπα ότι αυτό είναι σχετικό. Αν με ρωτήσατε προηγουμένως αν είμαι ευχαριστημένος. Αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την όλη κατάσταση καταρχήν της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Θα ήθελα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, ότι ξέρετε, ήμουν 8 χρόνια δήμαρχος στο Λούρο, είχα ιεραρχήσει όλα τα προβλήματα και πιστεύω ότι δίνουν μια λύση. Γίνεται ένα μεγάλο έργο στο Λούρο Τσαπουγιάτης Βιολογικό, που αυτή τη στιγμή στερούνται όλα οι παρθαλάσσιοι οικισμοί. Ο Μύτικας, το Κανάλι, η Καστροσικιά, ο Βράχος, Λούτσα. Δηλαδή, οικισμοί που έχουν ανάγκη. Γιατί τι πουλάμε σήμερα? Πουλάμε θάλασσα. Έτσι. Με προτεραιότητα γίνεται συντάξει τώρα μελέτη για αυτούς τους οικισμούς, η οποία μελέτη όμως θέλει περίπου ένα χρόνο να ολοκληρωθεί για να πάμε για ένταξη, να εντάξουμε αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της σταθεροδότησης όλων των παραλιακών οικισμών. Αυτά θα πρέπει να δοθούν. Εμείς δεν θέλω να κάνω κριτική σε προηγούμενους συναδέλφους, αλλά εγώ πώς δουλεύω. Εγώ στο Λούρο δεν είχε νερό για νοράχη, είπαμε δώσουμε νερό και πήγαμε το Λούρο 24 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα, πήγαμε το νερό από το Λούρο στα νοράχη. Έτσι. Είδαμε ότι τα λύματα ήταν σοβαρό θέμα, ήταν θέμα δημόσιας υγείας και τα αστικά λύματα έβγαιναν στους δρόμους και ήταν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Πήγαμε σε έργο αποχέτευσης και ολοκληρώνεται. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σας πω ότι μεθαύριο, για να ξέρετε, δημοπρατούμε και ένα έργο περίπου 2,5 εκατομμύρια τον αγωγό που θα συνδέει το θεσπρωτικό με το βιολογικό του Λούρου. Δίνουμε λύση και στον οικισμό του θεσπρωτικού. Ήδη δημοπρατείται στις 3 του μήνα. Θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά στο Δήμο Πρέβεζας ποια είναι εκείνα τα πράγματα που κάνατε και βοήθησαν τον πολίτη στην καθημερινότητά του? 1, 2, 3. Κοιτάξτε, αυτή βεβαίως. Εμείς πέσαμε και κατευθείαν μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, όπως ξέρετε, και στα βαθιά. Είμαι στο μοναδικό Δήμο που κλείσαμε 3-4 κομματερές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι μεγάλο το έργο. Και όταν πάμε και σε αποκατάσταση, όταν δίπλα λειτουργούσε μια κομματερή επί 50 χρόνια. Απαλλάξαμε και την περιοχή μας από εστία μόλυσης που ήταν δίπλα στην Νικόπολη και στο Μύτικα. Και απαλλάξαμε τον Αμβροϊκό Κόλπο και το Μονολίθι. Γιατί αυτά, όπως ξέρετε, καταλήγουν στη θάλασσα, είτε στον Αμβροϊκό είτε στο Μονολίθι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όσον αφορά τι κάναμε, από εκεί κλείσαμε και το χωματερί στο Λούρ και όλα αυτά. Αυτό είναι, δώσαμε δηλαδή να σας πω βαρύτητα στο περιβάλλον. Όπως δίνω, δώσαμε και εντάξαμε και δημοπρατήσαμε και τα δίκτυα της απογεύσης του Νεοχωρίου και του Αγίου Θωμά. Πάμε μετά, δώσαμε προτεραιότητα στα σχολεία, στην υποδομή, στα σχολικά κτίρια και έχουμε βελτιώσει πολλά σχολικά κτίρια. Και στην Πρέβεζα, αλλά και στις δημοτικές ενότητες του Λούρου και του Ζαλόγκου. Δώσαμε προτεραιότητα μετά να βελτιώσουμε την πρόνοια. 4 χρόνια θα πρέπει να σας πω ότι κατανοώντας τη δύσκολη συγκυρία που περάμε στην κοινωνία δεν αυξήσαμε τα τέλη, εκτός από μια φορά που αυξήσαμε τα τέλη καθαριότητας και αυτό ίσα για να καλύψει το κόστος της μεταφοράς. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι σήμερα τα σκουπίδια από εδώ μεταφέρονται στην Παραμυθιά. Άλλο τότε και άλλο τώρα. Έχουμε ένα κόστος μεταφοράς 22 ευρώ τον τόνο είναι το κόστος μεταφοράς και 7 ευρώ νομίζω τον τόνο είναι η εναπόθεση. 50 ευρώ περίπου τον τόνο δίνουμε. Καταλαβαίνετε το καλοκαίρι πληρώνουμε 5, 6.000, 7.000 ανάλογα την ημέρα και τώρα πληρώνουμε 3 με 4.000. Είναι ένα κόστος μεγάλο και δεν κάναμε καμία αύξηση. Αυτό σε κανένα τέλος και για πρώτη φορά από το 1988 μειώσαμε την αξία του νερού 5%
και την αξία του νερού, αλλά και τα τέλη ίδρυψης και αποχέδευσης 5%. Θα μου πείτε, αυτό είναι σοβαρό? Όχι. Είστε ικανοποιημένος? Όχι. Εμείς θα θέλαμε περισσότερο, έτσι, να μειώσουμε. Αλλά είναι ένα δείγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν αυξήσαμε τα τέλη τόσο, και στο Λούρο έχουν να αυξηθούν 14 χρόνια. Καθόλου τα τέλη, και όταν μιλάμε για τέλη δεν είναι μόνο, είναι τα τέλη ίδρυψης, είναι τα δικαιώματα βοσκής, είναι τα τέλη πεζοδρομίων, είναι πολλά τέλη, δεν είναι μόνο η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός. Δεν κάναμε καμία αύξηση. Τι κάναμε άλλο? Σε όλα τα χωριά βάλαμε ίντερνετ για τους αγροτικά ιατρία. Μεταφέραμε το πολυιατρίο του Λούρου στο δημαρχιακό κατάστημα, στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα, και το ίδιο και στο κανάλι. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι, πιστεύω ότι συμβάλλουν, και είμαστε δίπλα και ο δημότης μας μαζί είναι δίπλα. Από εκεί πέρα και άλλα έργα φτιάξαμε και βελτιώσαμε, και αθλητικές καταστάσεις και το κολυμπητήριο κτλ. Κάναμε έργα υποδομής. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τα ιαματικά λουτράκια, διαθέσαμε ορισμένα χρήματα και φτιάξαμε και κάναμε και μελέτη, αλλά δεν εγκρίθηκε μελέτη, και πάμε τώρα σε νέα μελέτη. Όπως ζήτηκε από την περιφέρεια, προκειμένου να ενταχθούν τα ιαματικά λουτράκια, και πρέπει να ενταχθούν. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις βελτιώσαμε και βέβαια, και ήδη εξασφαλίσαμε ένα ποσό περίπου 200.000 για να κάνουμε τοποθέτηση χλωτάπητα και στον Άγιο Θωμά, και τα χρήματα υπάρχουν αυτά και θα δημοπρατηθεί. Χρειάζεται μια απόφαση να εκδοθεί από το Υπουργείο Συντροφών τυπική και θα πάμε σε δημοπράτηση και το έργο αυτού. Δίνουμε μάχη καθημερινή. Έτσι. Και έτσι, σαν απλάσεις δύο. Του και του Αγίου Ανδρέα που εντάχθηκαν, να ξέρετε, αυτά τα έργα εντάχθηκαν. Η μία του Αγίου Ανδρέα νομίζω εντάχθηκε 13 Αυγούστου και η άλλη εδώ 21 Οκτωβρίου, της 31 Ιουλίου. Και πάμε τώρα στα τεύχη δημοπράτησης και στη διακήρυξη, και πάμε για δημοπρασία. Τελευταία ερώτηση για τον Μάκη. Να ρωτήσω λίγο όσον αφορά λίγο την καθαριότητα. Υπάρχουν παράπονα κυρίως στις πιο απομακρυσμένες γειτονιές της πόλης. Ναι. Σκουπίδια, λέει, τα οποία δεν, η αποκομιδή δεν γίνεται, η συγκομιδή μάλλον δεν γίνεται καθημερινά. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, εδώ και στα περίχωρα, να σας πω κάτι τι γίνεται. Είπα στην αρχή ότι ο Δήμος θα έχει χάσει, που εμείς αυτό το διάστημα προσπαθούσαμε να αποκτήσει ο Δήμος την αξιοπιστία και το κύρος. Παραλάβαμε ένα στόλο από τα οχήματα, τα απορματοφόρα, διαλυμένα, πολύ παλιά. Και δυστυχώς δεν ήμασταν τυχεροί σε αυτό το διάστημα να ανοίξει κάποια δράση, να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα να πάμε σε αντικατάσταση του στόλου. Αυτά τα οχήματα είναι πράγματι παλιά. Και συνεργεία δεν μαζεύονται να μας επισκευάσουν το αυτοκίνητο. Γιατί χρωστάμε το 6, το 7, το 8, το 9. Δίνεται μια προσπάθεια. Και υπάρχει. Έχουν επιστρατευτεί και από οχήματα από άλλους Δήμους για να συνδράμουν. Υπήρχε μια. Από άλλους Δήμους, όχι. Φέραμε από το Λούρο και το Ζάλογο. Από το αυτοκίνητο. Ναι. Εντάξει, από τον ίδιο Δήμο. Εντάξει, φέραμε. Ναι, ναι. Καταβάλλουμε πράγματι. Εκεί υπήρχε για ορισμένες μέρες που είχαμε κάτι προβλήματα με τα οχήματα. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να πω ότι η Πρέβεζα, όπως η Πράτο, είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα. Χρειάζεται όμως περισσότερη προσπάθεια. Χρειάζεται να αλλάξουμε πάνω απ' όλα το στόλο των οχημάτων και να πάμε και στην προμήθεια κάδων. Κάναμε και προμήθειες κάδων. Κυρίως η αποκομιδή είναι το πρόβλημα. Η αποκομιδή. Κάτι υπάρχουν, μπορούμε να πούμε. Εκεί έχουμε και ένα πρόβλημα όσον αφορά και τους εργαζόμενους. Ενώ ο Δήμος μας έχει 300 εργαζόμενους, στην καθαριότητα είναι αρέτη. Από τις προσλήψεις της κοινοβουλίου εργασίας προβλέπεται κάποιο προσωπικό τώρα να ενταχθεί σε αυτό? Βεβαίως, αυτές τις μέρες τα πεντάμενα που είναι γενικό. Στα γραφεία, αυτό εννοώ. Όχι, γιατί συνήθως σε τέτοια προγράμματα όλοι πηγαίνουν στα γραφεία. Εμείς έχουμε ανάγκη, ειλικρινά, σε εργάτες γενικών καθηκόντων. Στην καθαριότητα, βεβαίως, πιστεύουν. Θα είστε υποψήφιος στις εκλογές του 14 του Μαΐου? Να σας πω με ειλικρίνεια. Καταρχήν με ρωτάνε και άλλοι αν θα είμαι υποψήφιος κτλ. Θα σας πω ότι, όπως είχα πει και κάπου αλλού, ότι δεν νιώθω κουρασμένος καθόλου και ότι η σκέψη μου είναι και αυτή τη στιγμή ότι να ασχοληθώ και πάλι. Αυτό θα ξεκαθαρίσουμε σε λίγο. Είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά. Όλα πάνω προς τα εκεί όμως. Ότι... Ναι. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή 100% να σας πω, αλλά γιατί αυτό μπορώ να σας δώσω μετά τις γιορτές και σίγουρα. Το ναι, πάντως ακούστηκε, καταγράφηκε. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από εκεί θα είμαι παρόν στις διαδικασίες και θα μ' αρέσει να μάχομαι και να αγωνίζω.
Και θα, θέλω δηλαδή τον αγώνα που κάνω τώρα να το συνεχίσω, γιατί σας είπα αυτή η θητεία ήταν και κουτσιρεμένη και κριθήκαμε μέσα στην μεγαλύτερη κρίση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύω ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα και εγώ είμαι από τους ανθρώπους αισιόδοξους και δεν το βάζω κάτω και δεν το βάζω, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που να μιλάω πολύ. Δεν μου αρέσουν τα λόγια, εμένα μου αρέσουν να γίνονται πράγματα που να βλέπει και να είναι ευχαριστημένος ο δημότης μου. Και να ξέρετε, ένας δήμος πάει καλά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όταν οι δημότες του περνάνε καλά. Να κάνω εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Επειδή είμαστε και λίγο άνθρωποι της τεχνολογίας, ασχολούμαστε και με τον ηλεκτρονικό τύπο και με άλλα πράγματα. Με την ιστοσελίδα του Δήμου, τι θα γίνει, ένα έντονα παράπονα. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ήδη βάλαμε μία πίστοση για να τη φτιάξουμε την ιστοσελίδα. Περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο μία πίστοση και θα πάμε σε. Θα προχωρήσει η ανακατασκευή της ιστοσελίδας. Πράγματι, εκεί θα πρέπει η ιστοσελίδα όπως είναι σήμερα γιατί να είναι μια σοβαρή και υπεύθυνη έτσι. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει. Το έχω τύψει, ναι. Και γι' αυτό έχει περάσει και που φέραμε το Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα για να βελτιώσουμε και να τα έλεγα να συμπληρώσουμε ό,τι χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι άλλο θέλει. Αυτά. Μιλάω είναι αρκετά. Πολλά. Πολλά. Δεν ξέρω. Είπαμε πολλά. Έτσι, δεν ξέρω τώρα. Ήδη οι μελέτες γίνονται πάρα πολλές από εκεί πέρα. Εμείς είμαστε σε ένα στάδιο μελετών τώρα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, αν θέλετε να γράψετε, για αναπλάσεις όσον αφορά και εγκρίθηκαν και ορισμένα χρήματα του Πράσινου Ταμείου για παιδικές χαρές. Και θα πάμε και να φτιάξουμε, δίνουμε βαρύτητα και σε παιδικές χαρές. Για τα παιδιά έχουμε υποχρέωση να δώσουμε και σε πλατείες και νεόχρηστους χώρους. Και να ξέρετε ότι η δημοκρατία ενός τόπου φαίνεται από τον πολιτισμό. Όσοι περισσότερους κοινόχρηστους χώρους υπάρχουν σε μια περιοχή και δίνονται στον πολίτη, είτε είναι παιδιά είτε εσένα, εκεί φαίνεται και η δημοκρατία και ο πολιτισμός ενός τόπου. Εγώ το πιστεύω ότι θέλουμε κοινόχρηστους χώρους καλούς, ασφαλείς, θέλουμε πλατείες που να είναι ασφαλείς και να καλύπτουν τις ανάγκες του δημοτών μας και απλώς και από εκεί και πέρα από εκεί να προκαλούν και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Και κάποιος που έρχεται στην Πρέβεζα να πει πράγματι τι γίνεται στην Πρέβεζα, να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να συντάξουμε μια μελέτη για την αποκατάσταση για τα κρυπηδώματα, γιατί τώρα το πήραμε, όχι φταίει και αυτή η Δημοτική Αρχή που έχουν πέσει εδώ τα κρυπηδώματα και τόσα χρόνια, πάλι η Δημοτική Αρχή αυτή. Όλα τα στραβά τα φταίμε εμείς σε δύο χρόνια, σε αυτή την κρίση. Εγώ έχω αναλάβει. Δεν υπάρχουν από εκεί. Ό,τι είναι, θα δούμε. Απόθεμα δεν βρήκαν τίποτα στο ταμείο. Είναι η λιμνική αρχή που ανέλαβε. Από εκεί πέρα κάνουμε μία μελέτη. Καταθέσαμε προχθές να σας πω και μία μελέτη γεωθερμίας για όλα τα σχολεία του Δήμου. 2 εκατομμύρια στην περιφέρεια που υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και γίνονται μελέτες πάρα πολλές από τις τεχνικές υπηρεσίες. Παραχωρήσαμε και άλλες εκτάσεις, δίνουμε βαρύτητα, δεν ήμασταν τυχεροί, πέσαμε στην κρίση, παραχωρήσαμε όπως ξέρετε 50 στρέμματα για δημόσιο νοσοκομείο, ενώ είχαμε την υπόσχεση ότι θα προχωρήσουμε, πέσαμε στην κρίση και δεν προχώρησε. Παραχωρήσαμε και μια έκταση για το μουσικό σχολείο, 14 στρέμματα, γίνεται η γεωλογική μελέτη, συντάσσεται η μελέτη για την ανάγερση νέων σχολείων. Παράλληλα γίνεται η μελέτη για την ανάγερση και δημοτικού σχολείου στο κανάλι. Δηλαδή προχωράμε, γίνονται πολλά. Αυτά τη στιγμή όμως δεν φαίνονται, είναι στο στάδιο της σύνταξης των μελετών. Πιστεύω ότι ανεξάρτητα ποιος θα είναι δημοτική αρχή, έτσι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βρούμε μελέτες. Χωρίς μελέτες, παιδιά, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και οι μελέτες πρέπει να είναι όριμες. Εγώ είπα, δεν βρήκα καμία μελέτη και το λέω με υπευθυνότητα. Εσείς όμως θα αφήσετε. Στόχος μου είναι να οποιοδήποτε για τον ΑΒ λόγο να υπάρχουν μελέτες να διεκδικήσει ο Δήμος. Για να μπορέσει να διεκδικήσει για να γίνει κάποιο έργο στο Δήμο. Και ακόμα καλύτερα, αν επανεκλεγείτε στην 25η Μαΐου, θα ξέρετε το δικό σας. Λοιπόν, εμείς βάζουμε ορισμένους στόχους, έχουμε στόχους και πιστεύω ότι θα είμαστε παρόντες και σε επόμενες εκλογές. Και εκεί θα δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μας κρίνει. Έτσι, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κρίση της τοπικής κοινωνίας και έτσι πιστεύω. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείχνουν αυτό το δύσκολο καιρό και θέλω να πιστέψω ότι πάνω απ' όλα ότι θα το ξεπεράσουμε την κρίση. Και να πω ότι που ανοίγει και τη νέα προγραμματική σύμβαση στο νέο ΕΣΠΑ 14-20, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα
γιατί άλλο πρόγραμμα δυστυχώς δεν υπάρχει, ή θα πρέπει κάποιο άλλο πρόγραμμα από τις δημόσιες επενδύσεις να ενισχύσει τους Δήμους. Όπως ήταν παλιά το ΕΠΤΑ, όπως ήταν ο ΘΙΣΕΑΣ. Προγράμματα που έχουν λήξει, θα πρέπει να γίνουν και κάποιο από τις δημόσιες επενδύσεις. Ωραία. Δεν ξέρω τίποτα άλλο.